Ελιάνε Κανέλη που μπήκε στο πλατό, ξέρει πόσο βαριά είναι μια κάμερα. Καλημέρα. Και με την Όπσταϊν. Χαίρετε, Ελιάνε Κανέλη. Δεν πειράζει. Καλύτερα να βαριά η κάμερα και να έχουν τη δουλειά του παρά να του αντικαταστήσετε με ερασιτέχνες που τα κάνουν όλα με ένα κινητό. Σωστό. Ελιάνε Κανέλη νομίζω έχει πάει και σε πολεμικές ζώνες με κάμερα, οπότε ξέρει καλύτερα από εμάς πώς ναι, είναι και... να πώς ναι, είναι και να η τάση είναι τώρα εδώ. Οι διάφορες πολυεθνικές βάζουν τους δημοσιογράφους να επιλέγουν στη θέση τους ρομπότ. Ναι. Την ιεράρχηση της είδησης. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκα. Κάνατε ποδαρικό στο στούντιο. Ναι. Μέχρι στιγμής είμαστε με τα Skype, είμαστε με αυτά. Τώρα με είναι την COVID-free η περιοχή αυτή τη στιγμή. να είστε γουρνού. Χαίρομαι πάρα πολύ. Συνήθως είμαι γουρνού. Αλλά κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Να ξεκινήσουμε. Να μας καλείτε. Λοιπόν, μας καλούμε. Δεν καλούμε. Όχι. Εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και τη Λιάνα Κανέλη, το ξέρω. Όχι, οφείλω να ομολογήσω ότι σε σχέση με άλλα κανάλια το ΚΚΕ θέση στην ΕΡΤ έχει. Ναι, ωραία. Έχει θέση. Έχει θέση στην δημοσιοτηλεόραση. Αυτό σας έλειπε. Και θα συνεχίσει να έχει. Αυτό σας έλειπε. Ελληνικός λαός πληρώνει. Ναι, βέβαια. Και ψηφίζει και πληρώνει. Ακριβώς. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι το σωστό. Θα τους και δεν έχει τίποτε προσωπικό αυτό που λέω, έτσι. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, Λιάνα Κανέλη. Απλώς έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να κάνω διαμαρτυρίες για την παρουσία των κομμάτων. Και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν τα κόμματα. Με όλες τις κυβερνήσεις, πιστέψτε με, 20 χρόνια τώρα. Φέτος συμπληρώνεται 20 χρόνια, σωστά. Το 2000 κλείκεται πρώτη φορά, σωστά, στην Βουλή. Άρα είναι πολύ πίσω πλέον το δημοσιογραφικό. Συμπληρώθηκε. Είναι 20 χρόνια πλέον το. Συγκλάω λίγο τώρα. Δεν πιο πολύ. Πιο πολλά χρόνια τα πολιτικά παρά τα δημοσιογραφικά πλέον. Καθόλου. Έχω πατήσει τα 66. Και είμαι ακόμα στα πόδια μου και είμαι όρθια. Λοιπόν, και είμαι και στην πρώτη γραμμή. Να ξεκινήσουμε πάντα στην πρώτη γραμμή. Να ξεκινήσουμε τώρα. Θα ξεκινήσω από την Ευρώπη. Αν έχω καταλάβει καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει, ξεκινάει με το 1,5 δις του προγράμματος ΣΟΥΡ, είτε δίνει τα 9 δις για την υγεία, βάζει άλλα 32 δις. Όσα και να βάλει από ό,τι καταλαβαίνω, τόσο πάντα δώσει για τη χώρα μας και συνολικά για την Ευρώπη, δεν θα είναι ικανοποιημένο. Θέλει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο που θέλει. Κύριε Παπακλημίτζουρα. Ναι. Λέτε τα βάζει. Παπακλημίτζε. Να σας πω κάτι. Είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι τα βάζει η Ευρώπη και εσείς ξυπνήσατε σήμερα το πρωί και τα έχετε στην τσέπη σας. Άρα, γιατί διαμαρτύρετε το κόμμα. Χαζό είναι το κόμμα. Που ξαφνικά αριθμίσατε τώρα ούτε ξέρω πόσα δισεκατομμύρια και λέτε ο ελληνικός λαός θα βρει στη τσέπη του. Ο ελληνικός λαός πέρασε με 500-550 45 μέρες. Καθαρά. Ένα δίμηνο. Ναι. Οι περισσότεροι είναι με ένα 800 που είναι καθαρό 5 κάτι. Για το επόμενο του βίου τους, του κορονοβίου τους, ταυτόχρονα και την ίδια ώρα έρχεται απέναντί τους ένα κύμα απολύσεων το οποίο ήδη το ζούμε. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 150.000 από την αρχή του κορονοϊού χωρίς κανένας το αυτή να υδρώνει. Έχουμε ένα νόμο Βρούτσι ο οποίος λέει 45 μέρες μετά τη λήξη των μέτρων μπορεί ο εργοδότης να απολύσει όπως απέλυε πριν. Δηλαδή έρχονται τα εκατομμύρια. Ωραία. Και πού πάνε? Ακόμα... Είστε η Αιτζίαν. Εάν είστε η Αιτζίαν, είναι πιθανόν και δεν λέω την Αιτζίαν τυχαία, γιατί είναι μια εταιρεία όπως η Λουφτχάντσα, όπως άλλες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εκ των πραγμάτων θα ενισχυθούν γιατί αυτή είναι η απόφαση. Υπάρχουν βιομηχανίες που ενισχύονται. Υπάρχουν μεγάλα γκρουπ που ενισχύονται. Υπάρχει μεγάλο κεφάλαιο το οποίο έχει πρόβλημα και ενισχύεται. Ποιο είναι το πρόσχημα? Οι θέσεις εργασίας. Πού ελέγχονται οι θέσεις εργασίας, πουθενά δεν ελέγχονται οι θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή Κανέλη... το μικρομαγαζάκι, το οποίο ένα στα τρία δεν άνοιξε. Ναι. Και πιθανότατα δύο στα τρία να κλείσουν στο τέλος αυτής της ιστορίας, αν έρθει και όποτε έρθει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, μου λέτε για την Ευρώπη. Μα η Ευρώπη δεν μπορεί να ανακαλύπτει τώρα την κρίση. Το ΚΚΕ έχει κάνει άπειρες αναλύσεις ότι η κρίση προϋπάρχει. Αυτή η κρίση τώρα είναι πάντως του κορονοϊού ενώ. Μα η κρίση οικονομική και η σύγκρουση ταξική προϋπάρχει και ειδικά η ύφεση ερχότανε. Τη βλέπαμε και ξέραμε ότι έρχεται. Έχουμε κάνει την εκτίμηση δημόσια ότι θα είναι σοβαρότερη και μεγαλύτερη επειδή ήρθε και ο κορονοϊός και προσθέθηκε σε όλα αυτά. Και τα μέτρα που πάρθηκαν, για να πω και είπατε νούμερα, θα πω και ένα νούμερο εγώ για να μην μονοπολίσω τη συζήτηση. Είπατε ότι θα έρθουν αυτά τα 750. 250 είναι δάνειο, τα 500 είναι επιδοτήσεις. Σε όλο το πρόβλημα, έτσι, όχι στη χώρα. Σε όλες τις 27 χώρες. Ο προϋπολογισμός, το καθάριστο εθνικό προϊόν των 27 κρατών, ξέρει κανένας πόσο είναι? 16,3. Ναι. 16,3. Η τρύπα, ξέρετε πώς είναι λόγω κορονοϊού. Είχε υπολογιστεί στο 1,2 και αποδεικνύεται ότι θα είναι στο 1,9,3. Δηλαδή, από τα 16,3 του προϋπολογισμού του ΑΕΠ των 27 κρατών, έχετε μία τρύπα. Άλλο προϋπολογισμό είναι το ΑΕΠ. Αυτό είναι ο συνολικός πλούτος της Ευρώπης. Ο συνολικός πλούτος. Ο συνολικός πλούτος δεν είναι ΑΕΠ.
Λοιπόν, έρχεστε τώρα και μου λέτε ότι μία τρύπα των 2-3 κατά του δικού του υπολογισμού, Βρυξέλλες, όχι η Λάνα Κανέλη, η ναι. Κουκουέ, αυτή η τρύπα θα καλυφθεί από 500 συν 250 δάνεια. Η Λάνα Κανέλη έκανε τη σύγκριση με το ΑΕΠ, ξέρω να αντιλαμβάνομαι, επειδή λέμε πόσο. Τι ποσοστό του ΑΕΠ είναι αυτά τα χρήματα σε κάθε χώρα. Το ερώτημα είναι η εκτίμηση για το αύριο. Με αυτή λοιπόν την απόφαση που έχει πάρει η Ευρώπη και ας θεωρήσουμε λοιπόν, γιατί υπάρχει και αυτή η συζήτηση, ότι τα χρήματα, τα όποια χρήματα θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή η βοήθεια, με αυτό το πρόβλημα που ήρθε, θα αφήσει πίσω μεγάλη τρύπα. Θα ξαναδούμε δηλαδή στη χώρα, κατά την εκτίμηση της Λιάνας Κανέλη και του Κομμουνιστικού Κόμματος, σκηνές που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια και είναι πολύ νοπές και που κάποιοι άνθρωποι νέοι έχουν ζήσει μόνο τέτοιες. Ακούστε. Καταλαβαίνω τι θέλετε να κάνω. Θέλετε να κάνω μια σύγκριση της τωρινής κυβέρνησης με την αμέσως προηγούμενη. Θέλω να κάνουμε μια σύγκριση της ζωής μας. Γιατί η ζωή μας τώρα. Όχι, αυτό θέλετε να κάνω. Θέλετε, ο τρόπος που είναι διατυπωμένη ερώτηση είναι να κάνω αυτή τη σύγκριση. Δεν με πειράζει, μπορώ να την κάνω θαυμάσια. Τη ζωή μας την προηγούμενη την έχουν διαχειριστεί τρεις και άλλες κυβερνήσεις. Περνώντας μέσα από αυτές τις κυβερνήσεις. Με ρωτάτε αν θα μοιάζει με την μνημονιακή εποχή, την πρωτομνημονιακή. Όσο μοιάζετε εσείς με μια δεκαετία πριν. Με τη δεκαετία. Όχι, βλέπετε, κύριε Κανέλη. Ακούστε με. Η δεκαετία είναι μια δεκαετία. Συμφωνώ, κύριε Πεσταυρού. Αν δεν κάνω λάθος, η ύφεση έχει υπολογιστεί να παίξει κοντά στο 10. Από 4,7 μέχρι 10 είναι η υπολογισμή. Η Γαλλία ανακοινώνει χτες. Η Γαλλία ήταν 11. Η Γαλλία. Ναι. Που είναι πιο μεγάλη οικονομία, έτσι. Σαφώς. Μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι πιο μεγάλη. Θηριώδης μπροστά στα δικά μας στάνταρ. Με ρωτάτε τώρα αν αυτά τα ψυχουλάκια τα ευρωπαϊκά, ναι. τα οποία θα πάνε και επιλεκτικά στις τσέπες που ήδη έχουν φαΐ, δεν θα πάει σε τσέπες που δεν έχουν φαΐ. Θα πάει σε τσέπες που έχουν φαΐ, που έχουν μειωθεί. Έχουν μειωθεί τα κέρδη τους, έχουν μειωθεί οι προοπτικές τους, θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, την αηφόρο ανάπτυξη των ήδη εχόντων, όχι των μη εχόντων. Από αυτά θα περισσέψει ένα πράγμα το οποίο θα πάει εδώ και εκεί σε ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Αυτό. Δεν είναι οι συνθήκες που ήταν πριν από 10 χρόνια. Είναι χειρότερες. Και θα σας πω γιατί είναι χειρότερες. Γιατί είναι αθρηστικό. Αν θα δούμε τις ίδιες σκηνές. Δηλαδή, κόσμο να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ. Σας θυμίζω ότι την εποχή που ο κόσμος πήγαινε έξω από τα σούπερ μάρκετ και έπαιρνε για να φάει, αντικαταστάθηκαν μετά από σκηνές όπου ήταν αγανακτισμένος ο κόσμος και μετά αντικαταστάθηκαν από σκηνές όπου λέγανε ότι δεν υπάρχει παιδί που να πεινάει στα σχολεία, όταν εμείς λέγαμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία λιποθυμούν στο σχολείο από την πείνα. Για το μέσο εργαζόμενο, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το αύριο? Πιστεύετε ότι θα πάμε σε εκπεριτροπής εργασία, εκπεριτροπής μαζί με μερικοί? Πιστεύετε ότι θα εκτιναχθεί η ανεργία, θα πάμε σε μειώσεις μισθών? Τι βλέπετε να έρχεται για τον μέσο εργαζόμενο? Και αν πιστεύετε ότι ο μέσος είναι στατιστικό μέγεθος, υπάρχει περιθώριο, υπάρχει περιθώριο να ληφθούν μέτρα, ποια είναι αυτά και αν επαρκούν οι έλεγχοι που γίνονται στην αγορά εργασίας? Οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι. Όταν λέω ανύπαρκτοι, μιλάω για ανύπαρκτοι. Υπάρχουν χώροι εργασίες όπου, αν μιλήσω από την εποχή του κορονοϊού, έτσι, και μετά δεν το συζητάμε. Μου μιλάτε για ελέγχους. Τι έλεγχο να κάνεις, για παράδειγμα, στον τουρισμό και στους εργαζόμενους στον τουρισμό, όταν επισήμως έχεις 16 διαφορετικές μορφές εργασίας? Πείτε μου τι έλεγχο θα κάνετε. 16 διαφορετικές μορφές εργασίας υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τι έλεγχο θα κάνετε? Στο πόσοι θα κοιμούνται από το προσωπικό στη μικρή μονάδα που ενδεχομένως θα ανοίξει γιατί κατάφερε να έχει 20 τουρίστες, 30 στο δίμηνο, και που λένε ότι θα κοιμούνται ανά δύο, και εγώ ξέρω ξενοδοχειακή μονάδα που μπορεί να κοιμούνται 8 σε ένα δωμάτιο εργαζόμενοι, και πόσες ώρες θα δουλεύουν, γιατί επειδή θα έχουν αντισηπτικό, αυτό σημαίνει ότι θα είναι. Δεν θα είναι. Δεν είχαμε θανάτους πριν από 2 και 3 και 4 χρόνια στον τουρισμό από την υπερεκμετάλλευση του εργαζόμενου και την υπερπροσπάθεια να τα βγάλει πέρα. Επομένως, η εργασία έχει μετατραπεί σε απασχόληση και το ξέρετε. Από απασχόληση έχει μετατραπεί σε αποσπασματική μερικότητα. Επομένως, ο μέσος εργαζόμενος τι μπορεί να περιμένει? Μπορεί να περιμένει μόνο να χειροτερέψουν οι συνθήκες ζωής του. Ήδη γίνονται οι πρώτες μελέτες για τις επιπτώσεις από την ψυχική μέχρι την υγεία, μέχρι την κοινωνική και οικογενειακή ζωή, πολλό μάλλον για την τσέπη, των επιπτώσεων της τηλεργασίας. Και η τηλεργασία ήδη πάει να καθιερωθεί σαν μόνιμη διαδικασία. Έπειτα, πώς έλεγχο θα κάνεις όταν υπάρχουν οι απόλυτοι περιορισμοί πρόσβασης σε χώρους?
Ξέρετε τι δυσκολία υπάρχει να έρθει σε επαφή με τους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι μεταξύ τους. Άμα μου πείτε ότι θα διάσουν οι κερκίδες από θεατές και επειδή θα διάσουν οι κερκίδες από θεατές, δεν θα υπάρχουν δακρυγόνα από την αστυνομία γιατί δεν θα υπάρχουν επεισόδια στις κερκίδες, θα σας απαντήσω πάρα πολύ ωραία. Αλλά άμα μου πείτε επίσης ότι μπορώ να περάσω όλο το υπόλοιπο του βίου μου χωρίς να ξανακούσω μουσική σε παραλία, γιατί αυτό είναι ένα μέτρο που θα σώσει τη ζωή μου, την εργασία και κάτι άλλο, θα σας πω ότι πολύ ωραία τα λέτε, αλλά εγώ αυτή τη ζωή δεν τη θέλω. Αυτό άλλαξε. Επομένως, το σημείο, ανακοινώσει, αλλάξε ναι, μουσική. Ναι, ακριβώς. Αυτό δεν νομίζω λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, στο θέμα του κορονοϊού, ναι, τα μέτρα παίρνονται σταδιακά. Άλλα είναι ατελέσφορα, άλλα είναι λίγα. Στον τομέα της εργασίας, τα μέτρα που παίρνονται είναι ελάχιστα και βαθιά αντεργατικά. Γιατί αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δική σα πρόταση να ξαναγυρίσω και ξεκίνησα. Ναι. Λέω λοιπόν 32 είναι λίγα, λέτε ναι, τα 32 είναι λίγα και βάζετε μέσα το. Όχι, δεν είναι, λέμε, δεν είναι λίγα τα λεφτά αυτά. Άρα θέλετε περισσότερα. Όχι, δεν είναι λίγα τα λεφτά αυτά. Δεν είναι θέμα του είναι λίγα. Αλλά είναι του ποιο τα δίνει σε ποιον. Ωραία. Άρα εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να γίνονται απευθείας μεταβιβάσεις στους εργαζομένους. Ποιο είναι ο ιδανικός τρόπος, κατά τη γνώμη σας, αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν? Ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό σύστημα. Δηλαδή. Δεν θα κάνουμε πίσω εμείς αυτό. Δεν θα προσαρμόσουμε, λες και είμαστε μέτρο, την ιδεολογία μας στην κρίση της εποχής που εμφανίζεται ως μετακορονοϊκή. Η κρίση του κορονοϊού ήταν μια ευκαιρία για το καπιταλιστικό σύστημα να βγάλει και από τις μη μύγες ξύγκι. Όχι απλώς από τις μύγες, και από τις μη μύγες. Βλέπετε πώς πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα οι άνθρωποι. Σε χώρες πολύ προηγμένες καπιταλιστικές, πολύ μοντέρνες, οι οποίες βγαίνουν και καθαρίζουν καπιταλιστικά που μου λέτε για τους εργαζόμενους, κλάτς όπως η Σουηδή με ένα. Με συγχωρείτε, κάναμε λάθος. Με συγχωρείτε, κάναμε λάθος και φάγαμε 300. Η βασική ανάλυση λέει για επιστροφή του κράτους σε αυτόν τον περίοδο. Ποια? Η βασική ανάλυση που εγώ διαβάζω. Το κράτος λέει ότι. Εξαρτάται ποιο το κράτος στα χέρια του. Αν είναι κράτος λαϊκής εξουσίας και είναι κράτος καπιταλιστικής εξουσίας, είναι ίδιο το κράτος, μου κάνετε πλάκα. Λαϊκής εξουσίας δεν έχουν γίνει πολλά πλέον. Όχι, μου κάνετε πλάκα. Ναι, αλλά εκεί που υπήρχε και όπου υπάρχει. Όπως είδατε, ο λαός δεν υπέφερε όπως υπέφερε σε άλλες χώρες. Γιάννα Κανέλη, επειδή όλη αυτή η συζήτηση τώρα ξεκινά, αυτή τη στιγμή, με αφορμή τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τη δημοσιογεία, για τον κορονοϊό, δεν τα χρήματα. Τώρα, οποία... Την ξεκινήσαμε την πρώτη εβδομάδα του εγκλισμού, εμείς στο κουκουέ, φωνάζοντας ότι επειδή φοράμε μάσκες, δεν σημαίνει ότι έχουμε και βουλωμένα στόματα. Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Τώρα σιγά-σιγά ανοίγουν τα σύνορα, αρχικά με κάποιες χώρες, γκρίνιαξε λίγο και η Βρετανία, γκρίνιαξαν λίγο και οι Ιταλοί. Γκρινιάζουν και οι άνθρωποι του τουρισμού, σου λέει να αναπνεύσουμε γιατί δεν δουλεύουμε πώς θα ζήσουμε. Γκρινιάζουν και αυτοί που φοβούνται λίγο περισσότερο και σου λέει μας ανοίγεται τα σύνορα και θα έρθει όποιος να είναι χωρίς να ελεγχθούν όλοι. Και γενικότερα υπάρχουν όλα μέσα στο τραπέζι. Η εκτίμηση της Λιάννας Κανέλη για τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει ο τουρισμός σε σχέση με την προστασία της δημόσιας υγείας, ποια είναι? Πετυχαίνετε να γυρνάω από την επιτροπή που είχαμε τον κύριο Θεοχάρη. Και μάλιστα μιλούσαμε για τον τουρισμό, ειδικά ως υποεπιτροπή της Βουλής. Άρα γίνει και χρήσιμη ημέρα, γιατί έχει προηγηθεί το κόσμο, Κατάρ. Ειδικά στον κόσμο των αναπήρων. Και τον ρώτησα για την Ιταλία και μου είπε ότι ασχολείται μόνο με τα θέματα του τουρισμού, με τα θέματα της υγείας, το Υπουργείο Υγείας και χιλιάδες θα κάνουν ό,τι πούνε οι υγειονομικοί για τα αεροπλάνα συγκεκριμένα από την Ιταλία, αριστερά και δεξιά. Δεν μου λέτε. Είπατε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Είσαστε σίγουρος ότι μόνο ανοίγουν? Δηλαδή... Γιατί φαίνεται ότι συμβαίνουν δύο πράγματα με τα σύνορα. Το ένα ότι την ανοίγουν και το δεύτερο ότι απειλούνται. Ένα το κρατούμενο. Άρα δεν ανοίγουν μόνο τα σύνορα. Απειλούνται κιόλας. Και απειλούνται διπλά. Τη μία είναι από τον κορονοϊό και παίρνουμε κάποια μέτρα. Η άλλη είναι από τις νατοϊκές δυνάμεις τύπου Τουρκίας, οι οποίες μας απειλούν ευθέως. Άρα το θέμα των συνόρων είναι μια συζήτηση. Έχουμε και φρέσκες δηλώσεις Αυγούστου για την Ελλάδα. Ναι, που πρέπει να ανοίξει. Είναι άθλιες, τις είδα. Λοιπόν, είναι... Αλλά να πιάσουμε ένα ένα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Ανοίγει ένα κομμάτι του τουρισμού. Γίνεται βήμα-βήμα μια προσέγγιση. Η κρίση όμως περί τον τουρισμό, που τώρα φαίνεται πολύ μεγάλη, έχει αρχίσει από πιο πριν. Πριν από τον κορονοϊό. Όχι, εγώ δεν ρωτάω για την κρίση για τον τουρισμό. Ποιος ρώτησα, αν κατά την άποψη της Λιάννας Κανέλη ανοίγει γιατί δεν μπορεί να σε lockdown η οικονομία ασταμάτα, ανοίγει για το χρήμα ή γιατί πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία στην κοινωνία, στην ψυχολογία της, να μπούμε σιγά σιγά σε κάποιους ρυθμούς. Όχι, δεν είναι ούτε ψυχολογία, τίποτα από όλα αυτά. Είναι η λεγόμενη
εντός εισαγωγικών, βαριά βιομηχανία της χώρας, μιας χώρας βαριά αποβιομηχανοποιημένης επί δεκαετίες από τη μεταπολίτευση ως τα σήμερα, να, μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή με εντολές αποβιομηχάνησης, με εντολές από αγροτοποίησης, με διαφοροποιήσεις οι οποίες την έχουν κάνει να είναι αυτή που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα ισοζύγια που έχει, έρχεστε και με ρωτάτε τώρα αν το άνοιγμα αυτό, μα όταν η βαριά βιομηχανία, άλλοι λένε 20, άλλοι λένε 30, θέλετε να μείνω στο 20, θα το κόψουμε στη μέση, το 25. Είναι το 25% του ΑΕΠ μας η συμβολή του τουρισμού, με την ευρεία του όρου έννοια, έτσι, αυτό, ναι, όχι μόνο τουρίστες που έρχεται, ναι, είναι περίπου 25%, να συμφωνήσουμε αυτό, σε ένα νούμερο. Η ζημιά, ποιος θα την πληρώσει το μάρμαρο, ρωτάω. Την ίδια ερώτηση δεν την κάναμε μεταξύ μας, ρε παιδιά, και δεν καθίσαμε εγώ να την κουβεντιάσουμε. Επιμένω και επιστρέφω για τη φορά τον όταν κόσμο. Όταν τα τίναξε η Κουκ. Να, ναι. Πέρσι, ποιος την πλήρωσε τη ζημιά. Ποιος την πλήρωσε. Την πλήρωσε ο Κουκ. Ή την πλήρωσαν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, τον ελληνικό. Και τι σχέση είχανε. Τι σχέση είχε το αγαθό του τουρισμού. Ακούστε, οι διακοπές είναι δικαίωμα. Οι διακοπές είναι δικαίωμα. Οι διακοπές είναι δικαίωμα, συμφωνούμε. Είναι δικαίωμα του εργαζόμενου. Δεν μου λέτε πόσα χρόνια αυτό το δικαίωμα του ενός μηνός διακοπές, που είναι από τους επιστήμονες πάντοτε και ανάλογα και με τη δουλειά που κάνεις, έτσι, απαραίτητο, είναι ένας μήνας. Κοροδευόμαστε μεταξύ μας. 5 μέρες, 3 μέρες, 10 μέρες. Από πλευράς εργοδότη. Γιατί τρέμεις για την ενεργία. Δεύτερον, από πλευράς χρημάτων. Ποιος κάνει διακοπές. Εγώ να βοηθήσω και σε αυτό και να το υποστηρίξω και να πω ότι δεν για να πάρει. Σε αυτό. Όχι, άλλο είναι θέλω τόσο άθλια η κατάσταση που μπορεί να. Για να πάρει ο Παπαχλημίτζο στην άδειά του, να πρέπει εγώ να δουλέψω 15 ώρες γιατί αλλιώς δεν θα την πάρει. Και αυτά ισχύουν, τα ξέρουμε. Εγώ όμως κάτι άλλο ρώτησα. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Αν συμμερίζεται. Το παγώ. Το παγώ. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Εσείς πιστεύετε ότι γίνονται αντικαταστάσεις και επειδή γίνονται αντικαταστάσεις υπερεκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Εδώ έχει σπάσει μια θέση εργασία σε τρεις. Μου κάνετε πλάκα. Εδώ οι άνθρωποι πληρώνουν, δουλεύουν 10 ώρες και πληρώνονται για 4. Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ελεγχθεί. Και εσείς μου μιλάτε για την κατάσταση. Για τη δημόσια υγεία όμως δεν μου είπατε. Και επέμεινα και. Ποια είναι η δημόσια υγεία, να σας πω. Είναι τρίτη φορά που το υποβάλλω. Ποια είναι η δημόσια υγεία. Αν ο τρόπος με τον οποίο απελευθερώνεται ο τουρισμός και ανοίγει σιγά σιγά, κατά την εκτίμηση του Κομμουνιστικού Κόμματος και την προσωπική σας εκτίμηση, έχει κινδύνους, μπαίνει μπροστά δηλαδή η οικονομία, ή αν μπαίνει μπροστά στο ότι πρέπει να λειτουργήσει μια χώρα. Δεν την καταλαβαίνω την ερώτηση, πιστέψτε με καθόλου. Ανοίγει η χώρα. Δεν την καταλαβαίνω ούτε καν ιδεολογικά ούτε καν λογικά. Να. Τι πάει να πει γιατί ανοίγει. Η χώρα ανοίγει γιατί αν δεν ανοίξει θα πεθάνει τη πείνα. Υπάρχει μια συζήτηση που λέει αν εμπιστευτήκαμε. Αποφασίζει αυτούς την οικονομία τη. Υπάρχει της εκεί. Μια συζήτηση που λέει αν εμπιστευτήκαμε 5 ανθρώπους. Τον κύριο Τσιόδρα, τον βάζω εγώ επειδή είναι πιο εμβληματική μορφή αυτές τις μέρες, έβγαινε, ενημέρωνε ο ίδιος προσωπικά. Και μέχρι τώρα τα πήγαμε καλά. Αφού λέει ανοίξει τη χώρα, πρέπει να εμπιστευτούμε, να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε τους ίδιους ανθρώπους. Μα είπε κανένας να μην ανοίξετε τη χώρα, είναι πώς την ανοίγετε. Για ποιους την ανοίγετε, ποιοι θα την υπηρετήσουν αυτή τη χώρα, κάτω από ποιες συνθήκες, όταν ανοίγει μια χώρα και έρχονται τουρίστες. Είμαστε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Δουλεύει ένα εκατομμύριο στον τουρισμό. Ωραία. Ήρθαν πέρσι 34 εκατομμύρια τουρίστες. Από αυτά τα 34 εκατομμύρια τουρίστες, πλούτησαν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Και θα λυποθυμίσω τώρα. Θα λυποθυμίσω τώρα. Όχι, θα λυποθυμίσω αυτή τη στιγμή. Μην έχουμε λυποθυμίες. Πηγαίνετε, ρωτήστε τους. Δεν θέλουμε λυποθυμίες. Για να κάνουμε. Αν 10 δεν θα είχαν δουλειά. Δεν είπε κανείς ότι πλούτησαν, είπε ότι πληρώθηκαν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ανοίγει η χώρα επειδή είμαστε σε θέση επιδημιολογικά και έχοντας πάρει εγκαίρως μέτρα. Εγκαίρως μέτρα. Και ορθά από ό,τι φαίνεται στον τρόπο αντιμετώπισης του ιού. Για να μην εξαπλωθεί πολύ, με μια εξαιρετική συμπεριφορά από πλευράς ελληνικού πληθυσμού. Όχι υποταγής, προσαρμογής. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι από τον τουρισμό έχουμε όλα τα εχέγγυα ότι θα είναι προστατευμένοι, για παράδειγμα. Εγώ θέλω να θέσω και μια άλλη παράμετρο. Τα έχουμε ότι δεν είναι. Ο κύριος Θεοχάρης, εσείς επιστρέψατε. Όχι, δεν ήταν ειδικό το θέμα αυτό για να συζητήσουμε με τον κύριο Θεοχάρη και δεν έχω και καμία εμπιστοσύνη ότι θα μου πει ο κύριος Θεοχάρης, διότι ο τουρισμός δεν μπορεί να αποκοπεί αυτή τη στιγμή από κανένα από τα υπόλοιπα υπουργεία. Κυρία Κανέλη, θα περιμένω το σύνολο των θέσεων, τα οποία ούτως ή άλλως από μόνοι τους λένε ότι πηγαίνουν βήμα-βήμα. Παράδειγμα το Κατάρ. Το Κατάρ δεν ήταν στη λίστα με τα επικίνδυνα
και ξαφνικά μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και σου κατεβαίνουν 12 κρούσματα μαζικά. Πριν από λίγο σου το παράδειγμα. Πριν από λίγο σου το παράδειγμα. Τώρα το πρωί μπορεί να συμβεί το ίδιο από μία πτήση την ημέρα. Από τη Ρώμη που είναι ασφαλής. Μια ακόμη παράμετρο για να περάσουμε και στην Τουρκία. Μια ακόμη παράμετρο. Πώς βλέπει η Λιάνα Κανέλη σήμερα το σύστημα. Μην το λέτε συνεχώς αυτό στο τρίτο πρόσωπο, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και σαρισμός στα ελληνικά. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πώς δεν βλέπετε το πρόσωπο, μπροστά σας είναι. Πες μου, Λιάνα, πώς βλέπεις. Πες μου, κυρία Κανέλη, μου πώς βλέπεις. Όχι, Λιάνα Κανέλη, τρίτο πρόσωπο. Δεν έχω αφήσει σπίτι μου για να τη φέρω να σας πω τι λέει. Έχετε δίκιο. Πώς βλέπετε το σύστημα υγείας, αν έχει ενισχυθεί, αν δηλαδή μέσα από τον κορονοϊό και αυτή την πανδημία έχει θωρακιστεί ως ένα βαθμό, να το πω έτσι, στο ενδεχόμενο και ενός δεύτερου κύματος, αλλά και αν γενικότερα είναι πλέον και με τις προσλήψεις που έγιναν, είναι ένα σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας, καλύτερο από αυτό που είχαμε. Κατ' ελάχιστο. Ελάχιστο. Τόσο δά. Τόσο δά επί της ουσίας. Επειδή εμείς ξέρουμε τους αριθμούς και τους παλεύουμε. Λείπουνε από το σύστημα υγείας 30.000 άνθρωποι. 30! Αυτό με βάση τι το λέτε? Με βάση τις οδηγίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το πόσες μεθ χρειαζόμαστε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η χώρα χρειάζεται 3,5... Γιατί η χώρα δεν είναι μόνο ο πληθυσμός αριθμητικά. Είναι η γεωγραφία της, είναι η γεωμορφική της μορφή, είναι τα νησιά της, είναι τα βουνά της, είναι, δεν είμαστε Βέλγιο, flat, εμείς γρασίδια γελάδα, εμείς γρασίδια γελάδα, δεν είμαστε, είμαστε δύσκολη χώρα. Άρα θέλουμε και δύσκολες προσεγγίσεις σε ζητήματα υγείας. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις αερομετακομιδή από την Κάσο και είναι άλλο πράγμα να κάνεις από το διπλανό χωριό περνώντας ένα λιβάδι. Επομένως, θέλουμε στην Ελλάδα 3.500 μονάδες εντατικής θεραπείας. Τι μου ζητάτε τώρα, να στήσω το χορό το πανηγυρικό των Ινδιάνων στην πλατεία Συντάγματος, επειδή οι 500 κάτι που είναι το 1/7 μόνο από αυτού που χρειαζόμαστε, 5735, γίνανε χίλιες με επιστράτευση στρατιωτικών και ιδιωτικών κλινικών προσωρινά για τον κορονοϊό, που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γιατί να πανηγυρίσω? Όχι, εμείς δεν θα οι προσλήψεις, που γίνανε. Όχι, λέω λοιπόν, οι προσλήψεις που γίνανε. Αν μου λέμε, ρώτησαν γιατί έγινε καλύτερο το σύστημα, θα πετάω απευθείας. Όχι, δεν έγινε καλύτερο. Έγιναν μερικά πράγματα εξ ανάγκης και μπήκαν σε μία φάση και εξαγγέλθηκαν πράγματα τα οποία πάνε το σύστημα σε ένα καλύτερο επίπεδο υγείας. Πώς? Όταν η υγεία συνδυάζεται με το ιδιωτικό κεφάλαιο και το ιδιωτικό κεφάλαιο βασίζεται στις ασφαλιστικές εταιρείες. Στις ασφαλιστικές εταιρείες, όταν μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές και την ίδια ώρα αυξάνεται με μαθηματική ακρίβεια η ανεργία, τι θα περισσέψει από πόρους για την υγεία στον Έλληνα ασφαλισμένο? Κυρία Κανέλη, είχατε καιρό να μας έρθετε, σας χαρήκαμε, είδατε, σας διακόψαμε λιγότερο από ό,τι κάνουμε συνήθως, από το κακό συνήθως που έχουμε, αλλά θα το επαναλάβουμε. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω με διακόψετε λιγότερο, γιατί αυτά τα θέματα είναι δύσκολα και πρέπει να τα κλείνει κάποιο το κεφάλι του. Και να σας πω ότι οφείλεται με αλφαγιώτα. Οφείλεται από το σύνολο του ελληνικού λαού, πέραν από τους ηρωισμούς και τα παλαμάκια και τα χίλια δυο, μια στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας σε ένα επίπεδο υπερπροσπάθειας των ελάχιστων ανθρώπων να αντιμετωπίσουν το maximum των προβλημάτων. Σας λέω ειλικρινά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καρκινοπαθείς που είναι στη σειρά για να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες ακτινοβολίες, οι οποίες αναβλήθηκαν λόγω κορονοϊού και πέσανε όλες μαζί στο νοσοκομείο και στον κρατικό τομέα τα νοσοκομεία δεν επαρκούν. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι που σώθηκαν και που σώζονται από ένα τέτοιο άθλιο μέχρι σήμερα, όχι ανθρωποκεντρικό, όχι λαϊκό πραγματικά, όχι ενισχυμένο στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας υγείας, σύστημα εθνικό υγείας, δεν θα γίνει καλύτερο επειδή θα επιζήσουμε του κορονοϊού. Δυστυχώς παραμονεύουν και άλλες αρρώστιες και άλλες συμφορές από τις οποίες χάνεται κόσμος που δεν προσμετράται και δεν υπάρχει κανένας κύριος Τσιόδρας, αγαθός, άριστος επιστήμονας, να καθησυχάσει τα πλήθη ή τις οικογένειες. Κύριε Κανέλη, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία μου εδώ και για τον χρόνο που μου δώσατε. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε.